Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται η χθεσινή κλήρωση του πρωταθλήματος Β' Εθνικής για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα. Ο ΑΟΤ ταξιδεύει την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο, όπου αντιμετωπίζει το δυνατό Πανετολικό, ενώ αμέσως μετά υποδέχεται τον Λιβαδιακό στο δημοτικό στάδιο, ο οποίος χαρακτηρίζεται και τη δυναμικότητά του. Παρ' όλα αυτά, καθώς όλοι οι αντίπαλοι θα τεθούν χρονικά αντιμέτωποι με τον ΑΟΤ Τρίκαλα, στο τρικαλινό στρατόπεδο συνεχίζουν την προετοιμασία. Τα πλάνα του Παντελίδη άλλαξαν, καθώς το προγραμματισμένο φιλικό για την ερχόμενη Κυριακή με τον Πανετολικό ματιώθηκε. Οι Κιανέρηθοι ψάχνουν αντίπαλο για τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ αύριο στην Καλαμπάκα αντιμετωπίζουν τα Μετέωρα σε φιλικό παιχνίδι. Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά, έναν Σέρβο αμυντικό, τον Μπόγιαν Ντόικιτς, απέκτησε σε μεταγραφή η ΠΑΕ Τρίκαλα, ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα Β' Εθνική στη χώρα του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΠΑΕ Τρίκαλα ανακοινώνει τη συνεργασία για διάστημα 2 ετών με τον Σέρβο κεντρικό αμυντικό Μπόγιαν Ντόικιτς, είναι 26 ετών και έχει αγωνιστεί τα προηγούμενα 2 χρόνια στη Χάιντουκ Κούλα, ομάδα Α κατηγορία Σερβία, και την περίοδο που πέρασε στην αντίσκηνη.